Και ως αποτέλεσμα, εγώ είμαι ανοιχτός αυτή τη στιγμή σε μία σειρά από υποψίες και κατηγορίες. Δεν ήταν ο καλύτερος. Mm-hmm. Τον Πρωθυπουργό τον ενημερώσατε για την όλη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ? Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε πριν πάρουμε τα αρχεία ότι υπάρχουν αυτά τα αρχεία και ότι θα τα ζητήσουμε και είπε προχώρα. Και ενημερώθηκε όταν ήρθαν τα αρχεία ότι έχουν έρθει και ότι θα δοθούν στο ΣΔΟ για να γίνει η επεξεργασία και είπε προχώρα. Mm-hmm. Ποτέ δεν ζήτησαμε τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν ήταν ούτε δικιά του ούτε δικιά μου δουλειά, συγκεκριμένα ονόματα στη λίστα αυτή. Αυτό που σας ελέγχουν αυτή τη στιγμή είναι η αλλίωση της λίστας. Και η αλλίωση αυτή περιλαμβάνει, έτσι όπως λοιπόν, έχουν έρθει τα στοιχεία. Επειδή με ελέγχουν για την αλλίωση και το ότι έχουν φύγει τα ονόματα των συγγενών σας. Υπάρχουν πράγματα, πολύ απλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και δεν ξέρω αν έχουν γίνει. Γιατί διάβασα ότι έχει ζητηθεί από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να τα δει. Εάν δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα και θα ζητήσω εγώ να γίνει. Που είναι να δούμε ποια είναι η πορεία αυτού του περίφημου στικακίου. Είναι ένα, είναι πολλά, ποιοι το έχουν πειράξει. Πότε έχει αλλοιωθεί, αυτά σε ένα βαθμό μπορούμε να τα μάθουμε. Ναι. Έτσι. Και δεν θα μείνουμε λοιπόν σε μια δετεκτιβική συζήτηση ποιος έδωσε τι, θα έχουμε και πραγματικά από πραγματογνωμοσύνες, θα έχουμε πραγματικά στοιχεία. Φεύγει ο κύριος Καπελέρης από το ΣΔΟΕ και γίνεται ειδικός γραμματέας, μάλιστα. Και αντικαθίσταται από τον κύριο Διώτη. Πώς έχει τώρα η σειρά, η μεταφορά? Καλό τον κύριο Διώτη και του λέω έχω δώσει στον προκατοχό σου 20 ονόματα τα οποία μας έχουν έρθει από τη Γαλλία και τώρα πάρε όλα τα στοιχεία. Του δώσατε το USB, το stick. Ναι. Αυτό το που είχατε, όπως είπατε, στο γραφείο σας. Ναι. Γιατί έγινε αυτό, γιατί εκεί το δώσατε όλα? Διότι πλέον έχει ξεκινήσει η έρευνα, έχει αποδώσει ό,τι έχει αποδώσει. Έτσι. Ναι. Και κάποια στιγμή ο Υπουργός πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία και να είναι και ο ΣΔΟ πρώτον ευθυνών του για να κάνει όλη την έρευνα. Mm. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει εικόνα. Υπάρχει και ένα παραπάνω στοιχείο. Mm. Το οποίο είναι ότι αν. Γιατί και εγώ έχω από το νομικό μου σύμβουλο να μου λέει: κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο, δεν μπορεί να ζητήσει από τις ελβετικές αρχές, αλλά μπορεί να γίνει ω στοιχείο της έρευνας. Έχω και ένα παραπάνω στοιχείο και αυτό δεν έχει να κάνει με μη εμπιστοσύνη στον ένα και εμπιστοσύνη στον άλλον. Έχω απέναντί μου στον κύριο Διώτη και κάποιον ο οποίος είναι νομικός και ο οποίος είναι ένας πρώην εισαγγελέας και ο οποίος άρα μπορεί να μπορέσει να το χειριστεί αυτό με τρόπο πιο ουσιαστικό και πιο συγκεκριμένο. Γιατί δεν έδωσε ο κύριος Παπακωνσταντίνου το CD, το αρχικό? Γιατί είναι πιο ασφαλές το stick? Είναι μια εξήγηση. Αλλά δεν είναι η απόλυτη εξήγηση. Ό,τι και να σας πω, σε αυτό. Και επειδή, προσέξτε, επειδή ό,τι και να σας πω από αυτού. Έτσι. Θα υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Να γίνουν οι τεχνικές πραγματογνωμοσύνες πάνω στα αρχεία αυτά για να καταλάβουμε ποιος έχει κάνει την αλλίωση, γιατί δεν την έχω κάνει εγώ. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω ποιος την έχει κάνει και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Δεν γνωρίζω ποιος την έχει κάνει. Έχω στο μυαλό μου διάφορες θεωρίες και υποψίες. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο αν δεν έχω στοιχεία. Άρα λοιπόν. Να γίνουν, γιατί αλλιώς θα μείνουμε σε αυτό. Σου είπα, μου είπες, θα μπορούσε να γίνει εκείνο, θα μπορούσε να γίνει το άλλο. Έτσι.